τον οικονομικό αναλυτή και πρώτου κτηματομεστικού δικτύου η Real Estates. Κύριε Μπάκα, καλημέρα. Καλή σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα σας αναζητήσαμε, διότι βλέπουμε ότι πλέον οι προκλήσεις για αυτό που λέμε στεγαστική κρίση είναι πολλαπλές. Δηλαδή, από τη μια έχουμε τα ενοίκια. Από την άλλη έχουμε ότι ακόμη και δικαιούχοι που έχουν πάρει πράσινο φως για το πρόγραμμα σπίτι μου δεν βρίσκουν σπίτια ή βρίσκουν κάτι χρέπια που τέλος πάντων δεν είναι ούτε για το 1/5 των χρημάτων που ζητούνται, και σε αυτή την εξίσωση έρχονται τώρα να προστεθούν και οι απελπισμένοι γονείς φοιτητών και φοιτητριών που έχουν πλέον τις βαθμολογίες στα χέρια τους, έχουν τις εικασίες, τους υπολογισμούς για το που θα περάσουν τα παιδιά τους, και με το που άνοιξαν τις αγγελίες να δουν τι γίνεται με σπίτια θέλουν να πηδήξουν το παράθυρο. Κύριε Μελιγκόν, συμβαίνει το εξής. Τη δεδομένη χρονική στιγμή ένας γονέας ψάξει να βρει ένα σπίτι το οποίο είναι κατάλληλο για νέον άνθρωπο ως 5 τετραγωνικά μέτρα στο κέντρο της Αθήνας, πρέπει να γνωρίζει ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ως ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 400 ευρώ, εκ των οποίων 4 στα 10 έχουν ζητούμενο μίσθωμα από 500 έως 600 ευρώ. Τη φετινή χρονιά, όσον αφορά την κατοικία και ιδιαίτερα στις περιοχές της Αθήνας, βλέπω μία αύξηση η οποία κυμαίνεται από 12 ως και 16%. Ναι. Να ακούσουν οι ακροατές όμως το εξής, ότι από το 2017 έως και το 2022 είχαμε μία αύξηση ζητούμενων τιμών μίσθωσης στο νομό Αττικής κατά 53% όσον αφορά τα κίνητα κατάλληλα για φοιτητές, και στην Πάτρα που είναι η δεύτερη στη λίστα των αυξήσεων κατά 49,2%. Άρα κατανοείτε πόσο δύσκολο είναι τη φετινή χρονιά τα παιδιά πραγματικά να επιλέξουν σχόλες σύμφωνα με τα δικά τους όνειρα και όχι σύμφωνα με το που βρίσκεται η κύρια οικογενειακή κατοικία. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι παλιά αυτό που λέγαμε ότι χρειάζεται ένας μισθός για να συντηρηθεί ένας φοιτητής μακριά από το σπίτι του, τώρα περίπου ένας μισθός χρειάζεται μόνο για το σπίτι του, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι προφανώς αυτό τεινάζει στον αέρα και τα όνειρα κάποιων ανθρώπων να σπουδάσουν γενικώς, γιατί πλέον δεν γίνεται. Κύριε Μελιγκόνη, αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, αν απειρεύει συνέντευξη στην Αθήνα και πει ότι θα βρω ένα σπίτι να πάω να μείνω, και εγώ θα σας πω σωσογράφο αυτή τη στιγμή, που είναι φοιτητική περιοχή. Ναι. Θα σας αναφέρω ότι για ένα σπίτι έως 35 τετραγωνικά μέτρα, μια γκαρσονιέρα, έως 35 τετραγωνικά όμως, ξεκινάμε από 340 ευρώ ένα σπίτι μη ανακαινισμένο. Να το πούμε απλά, μιλάμε για σπίτια χρέπια, κύριε Μπάκα, επειδή τυχαίνει να μένω και στην περιοχή, ναι, και έχω εικόνα γι' αυτό. Σπίτια τα οποία είναι κατασκευή του 1970-1980, σπίτια τουλάχιστον. Άρα μιλάμε για ξύλινα κουφώματα, μοσαϊκό, την κουζίνα με το μάρμαρο, σωστά. Ακριβώς. Για να το κάνουμε λίγο εικόνα. Έχετε δίκιο απόλυτο. Και αν πάμε σε ένα σπίτι το οποίο είναι ανακαινισμένο, ξεκινάμε από 450 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται για ένα σπίτι το οποίο είναι έως 35 τετραγωνικά, δηλαδή σημαίνει ότι μπορεί να είναι 30 τετραγωνικά μέτρα. 450 ευρώ το μήνα. Ναι. Κατανοείτε ότι ένα παιδί χρειάζεται τουλάχιστον 400 ευρώ το μήνα, δηλαδή 100 ευρώ τη βδομάδα. Στο μεταξύ, φτάσαμε στο σημείο να χαρακτηρίζουμε ως σπίτι ένα χώρο 30-35 τετραγωνικών μέτρων, έτσι. Ναι, ναι. Μιλάμε και για το χώρο μες στον οποίο μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς ένας άνθρωπος. Πολλό δε μάλλον ένα νέο παιδί, το οποίο ξεκινάει τώρα τη ζωή του και βάζει κάτω τα όνειρά του και τις ελπίδες του. Κύριε Τραπεζιώτη, σκεφτείτε αυτή τη στιγμή στο Εγάλεο. Ναι. Τα μόνα σπίτια που είναι οικονομικά είναι σπίτια τα οποία είναι στον τέταρτο όροφο σε πολυκατοικίες, κατά κύριο λόγο οικογενειακές, ναι, όπου είναι σπίτια 18-20 τετραγωνικών μέτρων πρώην πλησταριά, ναι, τα οποία έχουν γίνει πλέον γκαρσονιέρες, που ανεβαίνεις με τα πόδια από το ιστόγειο στην τέταρτο όροφο, ναι, σπίτια που κατά κύριο λόγο δεν είναι φτιαγμένα καν με τούβλο, αλλά είναι προκάτ. Τα συγκεκριμένα σπίτια μισθώνονται από 200 έως και 250 ευρώ. Ναι. Θα στο λέω επειδή έχω επισκεφθεί τέτοια συγκεκριμένα σπίτια και κατανοείται τι σημαίνει αυτό για έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος του λες εδώ να ξεκινήσει τα όνειρά σου στην πρωτεύουσα της χώρας, ναι, την οποία πρέπει να ζήσεις πλέον και βλέπεις ότι δεν βγαίνει, ξέρετε κάτι, για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Δεν βγαίνει ο μήνας. Χρειάζεσαι περίπου 9 έως και 12 χιλιάδες ευρώ το χρόνο για να σπουδάσεις το παιδί σου στην ίδια σου τη χώρα. Mm-hmm. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία βλέπουμε κυρίως στο νομό Αττική, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη. Ενώ να πάμε σε άλλες περιοχές όπως είναι τα Χανιά, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Καλαμάτα, εκεί το παιδί θα βρει ένα σπίτι να τον μισθώσει πανάκριβο, ακόμα και 650 ευρώ αυτή τη στιγμή για ένα σπίτι 40-50 τετραγωνικά μέτρα στα Χανιά. Θα πρέπει να μπει στο σπίτι τον μήνα Οκτώβριο και το Μάιο, αρχές Μαΐου, να φύγει από το σπίτι. Mm-hmm. Γιατί το σπίτι είναι εγγεγραμμένο σε διαχρόνιες μισθώσεις. Και για να ακούσουμε μια κοτρινό στο εξής. Στο Δήμο Αθηναίων, το Μάιο του 2022,
είχαμε 7.200 ακίδες για γραμμές διαχρόνιες μισθώσεις. Mm-hmm. Το Μάιο του 2023, 9.100 ακίνητα, δηλαδή περίπου 1.500 ακίνητα περισσότερα, και μέσα σε ένα μήνα, τον Ιούλιο μήνα τώρα που είχαμε τώρα πλέον, έχουμε άλλα 500 ακίνητα για γραμμές διαχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή 9.500 ακίνητα. Άρα κατανοείται, ακόμα και σε περιοχές που κάποτε δεν τις κοιτούσαμε, δηλαδή τον νέο κόσμο, δεν έλεγαν ποτέ τον νέο κόσμο ότι έχει διαχρόνια μίσθωση. Και όμως αυτή τη φορά ο νέος κόσμος καταγράφει 780 ακίνητα για γραμμές διαχρόνιες μισθώσεις, και το ζητούμενο μίσθωμα για μια γκαστρονιά στον νέο κόσμο αγγίζει πολλές φορές το ποσό των 570 ευρώ, αν είναι ακινησμένη και επιπλωμένη. Ενώ για ένα σπίτι 40-50 τετραγωνικά μέτρα αγγίζουμε ακόμα και τα 650 ευρώ το μήνα μόνο το ενίκιο. Να ρωτήσω κάτι τώρα αντίστροφα τελείως, κύριε Μπάκα. Εγώ είμαι ιδιοκτήτης ακινήτου και θέλω να τον νοικιάσω. Έχω ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μέτρων. Έρχεται ο Μελιγκόνης, νέο παιδί, φοιτητής, και του λέω τα ποσά αυτά που μου λέτε. Εγώ είμαι βέβαιος ότι ο Μελιγκόνης μπορεί να μου πληρώσει το ποσό αυτό και να πάμε σε μεγαλύτερα διαμερίσματα που διαβάζουμε για 40-50 τετραγωνικά μέτρα, 7 κατοστάρικα. Εγώ ως ιδιοκτήτης δεν ρισκάρω πάλι. Καταλαβαίνω ότι μπορεί και να μην μπορεί αυτός ο άνθρωπος τελικά να μου πληρώσει το μίσθωμα. Κύριε Τραπεζιώτη, θα σου δώσω τη δεύτερη. Δηλαδή να μου ρίξει πιστόλι. Με ποια λογική βάζω κι εγώ λοιπόν ένα ενίκιο σε αυτό το επίπεδο? Ακριβώς τι συμβαίνει. Υπάρχουν δύο σκέλη στην απάντηση. Αρχικά θα σας αναφέρω ότι υπάρχει έρευνα που αναφέρει ότι 8 στους 10 ενοικιαστές θα πληρώσουν άνθρωποι το ενίκιο του. Ναι. Είτε κόβουν την καθημερινότητα του βασικά αγαθά, είτε στρέφονται στο οικείο και οικογενειακό περιβάλλον να ζητήσουν οικονομική βοήθεια. Ναι. Πρώτον. Ναι. Και δεύτερον, ότι η δεδομένη χρονική στιγμή πάρα πολλοί ιδιοκτήτες έχουν και δείξει ρεπορτάζ στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ναι. Για να μισθώσουν ένα σπίτι, σου ζητούν τις φορολογικές σου δηλώσεις 3 ετών και πολλές φορές σου ζητούν και εγγυητή. Ναι. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο πλέον να σου κάνουν έλεγχο, πραγματικά να σου κάνουν οικονομικό έλεγχο. Κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται βασικά, είναι παράνομο αυτό, έτσι. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται ή όχι, δεν θα σου πω σε διαδικασία. Θα σου πω όμως ότι παίρνουν στη λογική όμως και το ζητούν. Ξέρετε, αρχίζουν και αγριεύουν λίγο τα πράγματα όσον αφορά τη στέγαση, mm-hmm. και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια μισθοδοσία η οποία αν παίρνεις 800 ευρώ το μήνα κάνεις το σταυρό σου. Mm-hmm. Άρα αυτή τη στιγμή όταν αγγίζουμε περίπου το 60-70% του κόστου στέγασης μόνο το ενίκιο, κατανοείται ένας νέος άνθρωπος απλά δεν ζει. Mm-hmm. Και δεν κάνει οικογένεια. Έχουμε φτάσει στους 10 νέους και μπαίνουν στο παιδικό τους δωμάτιο 35 χρόνων παιδιά. Yeah, είναι πολύ άσχημο σαν εικόνα, σαν χώρα. Yeah, και αν δούμε ακριβώς τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, όταν λέμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία ανήκει στη Δύση, πολλές φορές το ακούμε συνεχώς αυτό το πράγμα, θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή η Πορτογαλία έχει ενταχθεί σε πρόγραμματα στο Ταμείο Ανάκαμψης Στεγαστικής Πολιτικής με 2,3 δισευρώ, η Ισπανία με 1 δισευρώ και είναι μόλις με 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να ανακαινήσουμε 100 σπίτια. Στην 70 σπίτια, συγγνώμη, στο Δήμο Αθηναίων και 30 σπίτια στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Ναι. Γενικά το πρόβλημα είναι τεράστιο και θέλει πραγματικά πολλή δουλειά αυτός ο κλάδος για να μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε σε μια λογική όσον αφορά το κόστος στέγασης. Το έχουμε αφήσει τουλάχιστον 4 με 5 έτη. Ακόμα και τις κυβέρνησεις που συζητούσε για τις νέες φοιτητικές εστίες τον Σεπτέμβριο του 2022 στη ΔΕΘ, για 8.150 νέες θέσεις φοιτητικών εστιών, εμείς λέγαμε ότι και το 2023 και το 2024 και το 2025 δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ναι. Χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα να έχει έτσι το κόστος. Ποια μέτρα, κύριε Μπάκα, ποια μέτρα? Το βασικότερο στοιχείο, θα σας πω το πιο απλό. Εκτός από το δεδομένο της ταχυκόνιας μίσθωσης, το να μπει ουσιαστικά η λογική ότι ένας ιδιοκτήτης μπορεί να μισθώνει αναφημή 3 ακίνητα, το βασικότερο στοιχείο, θα σας πω εγώ, είναι το εξής. Όταν πληρώνει ο γονέας το ενίκιο του παιδιού του, του φοιτητή, αυτό το ενίκιο, αυτό το έξοδο, να υπάρχει μια φοροαπαλλαγή από το οικογενειακό εισόδημα. Ναι. Αντιθέτως, εμείς εδώ πέρα κινδυνεύουμε να μπούμε σε μια λογική, όταν τσοντάρει το ενίκιο ο παππούς, η γιαγιά, η θεία, η νονά, να βρεθούν οι γονείς σε μια λογική να πληρώσουν φόρο 40% ως τεκμήρωση αβίωσης. Μάλιστα. Υπάρχουν. Συγγνώμη. Κύριε Μπάκα, αν μπορείτε στο ένα λεπτό που έχουμε. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου είναι το εξής. Είτε μιλάμε για ενίκια, είτε βεβαίως και για τις τιμές πώλησης ακινήτων στην Αθήνα και αλλού. Είναι φούσκα? Ή αυτό είναι, πρέπει να το συνηθίσουμε? Δηλαδή βλέπουμε σε αγγελίες, είναι δυνατόν να ξεκινάνε καινούργια σπίτια στην Κεσαριανή, στο Παγκράτη, στο Νέο Κόσμο, όχι στην Εκάλη, από 5.000 ευρώ το τετραγωνικό, να ζητάνε 500 χιλιάρικα για τον πρώτο όροφο?
Κύριε Μελιγκόνη, το κόστος κατασκευής έχει αυξηθεί περίπου 30-35%, που σημαίνει ότι όλο αυτό το κοστολόγιο έχει μεταφερθεί σε τιμή πώληση του σπιτιού, στα νεόδημητα. Εφόσον αυξάνεται η τιμή στο νεόδημητο, συμπαρασύρει και όλα τα παλιότερα σπίτια. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή μια αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης λόγω της αύξησης του κόστου κατασκευής και όχι ιδιαίτερα λόγω της ζήτησης. Τώρα όσο αφορά τα ενίκια. Τα ενίκια είναι κάτι που θα μας προβληματίσει και θα μας κατάει συνεχώς σε εγρήγορση και τα επόμενα έτη. Η εργασιακή ανασφάλεια που υπάρχει στους νέους είναι ο βασικός παράγοντας που ένας νέος άνθρωπος δεν μπαίνει στη διαδικασία να αγοράσει σπίτι. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει νέος και διαθέτει το 3% της ιδιαίτερης συμμετοχής που είναι το τραπεζικό ίδρυμα, δεν θα μπει εύκολα στη διαδικασία να δεσμευτεί για 20, 25 ή ακόμα για 30 έτη, όταν γνωρίζει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να χάσει τη δουλειά του. Δεν θέλει να ζήσει εικόνες του παρελθόντος. Μάλιστα. Κάτι μου λέει και σας κάτι. Σας λέω ότι θα τα ξαναπούμε, κύριε Μπάκα, για το θέμα αυτό. Όχι μία φορά, αλλά πολλές φορές. Με μεγάλη χαρά. Και δική μας χαρά είναι, γιατί πάντα η άποψή σας και η ματιά σας στο θέμα αυτό που μας ενδιαφέρει όλους και όλες είναι πάρα πολύ σημαντική. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Καλή σήμερα. Καλημέρα.